Μαθηματικά 5ης Δημοτικού, κεφάλαιο 38, είδη γωνιών, βιβλίο μαθητή. Σε αυτό το μάθημα θα μιλήσουμε για τις γωνίες και θα δούμε πόσα είδη γωνιών έχουμε. Είναι ένα σχετικά εύκολο μάθημα, δεν θα μας δυσκολεύσει. Και πριν να μπούμε στη διερεύνηση και στην ανάλυση του σχολικού βιβλίου, θα κάνουμε μία σύντομη εισαγωγή για να μιλήσουμε για τα είδη των γωνιών. Ωραία, σου έχω εδώ μερικές εικόνες πολύ καλές, τις οποίες έχω βρει σε μια ιστοσελίδα στην πύλη των γνώσεων, αν σε ενδιαφέρει να την επισκεφτείς. Και παίρνουμε τις εξής πληροφορίες. Γωνία είναι το άνοιγμα μεταξύ δύο πλευρών που ενώνονται σε μια κορφή και μετριέται σε μοίρες. Βλέπουμε εδώ μία πλευρά, δεύτερη πλευρά και το άνοιγμα των δύο πλευρών ονομάζεται γωνία. Οι δύο πλευρές αυτές ενώνονται, το σημείο που ενώνονται ονομάζεται κορφή και αυτό το άνοιγμα το μετράμε σε μοίρες, 30 μοίρες είναι η συγκεκριμένη γωνία και το μετράμε βέβαια με ένα όργανο το οποίο ονομάζεται μυρογνωμόνιο, πιστεύω ότι το γνωρίζεις. Ποια είναι τα είδη των γωνιών τώρα? Είναι η ορθή γωνία, η οποία έχει 90 μοίρες άνοιγμα. Τη βλέπουμε εδώ πέρα, 0 είναι η κορυφή, η πλευρά 0α, η μία η οποία 0α είναι κάθετη στην πλευρά 0β και σχηματίζεται η ορθή γωνία. Ορθή, γιατί η πλευρά, αν την κοιτάξουμε καλά, μοιάζει σαν να στέκεται όρθια. Δεν γέρνει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Είναι όρθια λοιπόν η πλευρά και κάθετη στην όμικρον β και αυτή είναι η βασική, μια πολύ βασική γωνία την οποία ονομάζουμε ορθή. Τώρα, οξία είναι, διαβάζουμε εδώ, μικρότερη της ορθής και τη βλέπουμε εδώ πέρα στο σχήμα. Η γωνία η οποία είναι μικρότερη, έχει μικρότερο άνοιγμα λοιπόν, λιγότερες μοίρες από την ορθή, ονομάζεται οξία. Τι σημαίνει οξία? Οξία σημαίνει μυτερή. Είναι πιο μυτερή κατά κάποιο τρόπο από την αυλία, η οποία σημαίνει αυλία ότι δεν είναι τόσο μυτερή. Βγαίνει η ονομασία από το επίθετο οξύς. Οξύς, οξία, οξύ, που σημαίνει κάτι που στην άκρη του είναι μυτερό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή είναι πιο μυτερή. Για φαντάσου να ήταν ένα μολύβι και να το έχεις ξύσει κατά αυτόν τον τρόπο ή να το έχεις ξύσει η μύτη του να ήταν κατά τον τρόπο της αυλίας. Πιο μυτερό πότε είναι? Όταν είναι μικρό το άνοιγμα, είναι πιο μυτερή η γωνία. Και αφού είναι πιο μυτερή, την ονομάζουμε οξία. Οξύς, οξία, οξύ. Ενώ αμβλία είναι μεγαλύτερη από την ορθή και σημαίνει ότι κάτι το οποίο δεν είναι οξύ, κάτι το οποίο είναι πλατής, κάτι που στην άκρη, κάποιος που στην άκρη του είναι πλατής, στομωμένος, δεν είναι τόσο οξύς, τόσο μυτερός. Επίσης έχουμε την πλήρη γωνία, μία γωνία η οποία έχει κάνει μια ανοίγει, κάνει μια πλήρη στροφή και ξαναέρχεται πάλι στο ίδιο σημείο. Αυτή λοιπόν η πλήρης γωνία είναι 360 μοίρες, 4 ορθές δηλαδή, και έχουμε την ευθεία γωνία, η οποία είναι δύο ορθές, ανοίγει η γωνία μας, ανοίγει και φτάνει στο σημείο αυτό που σχηματίζει μία ευθεία και άμα μετρήσουμε με το μυρογνωμόνιο αυτό εδώ το άνοιγμα θα το βρούμε 180 μοίρες, δύο ορθές δηλαδή. Αυτά είναι λοιπόν τα είδη των γωνιών και μετριούνται με ένα όργανο το οποίο ονομάζεται μυρογνωμόνιο, το οποίο θα πρέπει να μάθεις να το χρησιμοποιείς σωστά. Βάζουμε την κορφή εδώ στο κέντρο και η μία πλευρά, άμα είναι από εδώ, εφαρμόζει
σε αυτή την κάτω πλευρά του μυρογνωμονίου και ξεκινάμε να μετράμε από το 0 και προς τα πάνω. Έχει δύο μετρήσεις, η μία ξεκινάει από το 0 και η μία καταλήγει στο 180 και ξεκινάει από την άλλη μεριά να μετράει με το 0. Πολλές φορές μπερδεύονται τα παιδιά και κοιτάνε την ένδειξη εδώ πέρα και μπορούν να διαβάσουν την ένδειξη την άλλη που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει στην άλλη πλευρά. Ξεκινάμε να διαβάζουμε από την ένδειξη που ξεκινάει από το 0 και πάει 0, 10, 20, 30, βλέπετε εδώ την πάνω, 40, 50, 60, 70. Είναι αυτή εδώ πέρα το αν οι μοίρες αυτής της γωνίας. Δεν θα πάμε εδώ πέρα από την 180, 170, 150, 140, 130, 120 και να πούμε α, αυτή η γωνία είναι 120 μοίρες. Να δούμε εδώ πέρα, δεν είναι 120 μοίρες. 120 μοίρες είναι αυτή που ξεκινάει από εδώ η μέτρηση, 0, 10, 20, 30 και φτάνει στο 120. Εσύ που ξεκινάς να μετράς από εδώ θα μετρήσεις 0, 10, 20, 50, 60, 70. Αυτό είναι το λάθος λοιπόν το οποίο πρέπει να προσέξεις. Μην πας στη λάθος ένδειξη γιατί έχει δύο ενδείξεις. Η μία που ξεκινάει από το 0 εδώ και καταλήγει 180 από εδώ και η άλλη που ξεκινάει από το 0 εδώ και καταλήγει 180 από την άλλη πλευρά. Δεύτερον που θα κοιτάξεις να εφαρμόζει πάρα πολύ καλά στην ευθεία εδώ που ξεκινάει το 0, αν είναι δυνατόν δηλαδή η ευθεία πάνω στην οποία πατάς να συναντιέται με το 0 από εδώ και με το 0 από την άλλη μεριά και να είσαι στο κέντρο και μετά θα διαβάσεις τη σωστή ένδειξη και τις γωνίες λοιπόν τις μετράμε με το μυρογνωμόνιο. Και ποιες γωνίες θα συναντάμε? Ορθή γωνία, αυτή μπορούμε να τη μετρήσουμε και με το γνώμονα. Οξία, η οποία είναι η μικρότερη της ορθής, η μητερή. Αμβλία, μεγαλύτερη από την ορθή, η πλατιά, λίγο μητερή, η στομωμένη. Πλήρης γωνία, αυτή που έχει κάνει έναν ολόκληρο κύκλο και είναι 360 μοίρες όσο 4 ορθές. Και ευθεία γωνία, που σχηματίζουν οι πλευρές της, αναπτύσσονται και πατάνε πάνω σε μία ευθεία γραμμή και η οποία ισοδυναμεί με δύο ορθές, δηλαδή 180 μοίρες. Αυτά τα εισαγωγικά και πάμε στο βιβλίο μας. Διερεύνηση. Οι δείχτες των ορολογιών στις παρακάτω εικόνες δείχνουν διαφορετική ώρα. Συζητάμε ομοιότητες και διαφορές που παρατηρούμε στις γωνίες που σχηματίζουν οι δείχτες των ρολογιών. Το τέλειο παράδειγμα για να παρουσιάσουμε γωνίες είναι οι δείκτες των ρολογιών που κινούνται συνεχώς και συνεχώς αλλάζει η γωνία την οποία σχηματίζουν. Τι ομοιότητες λοιπόν έχουν οι γωνίες αυτές που βλέπουμε εδώ πέρα? Έχουν και όνομα. Φι, θήτα, ωμέγα, βήτα, δέλτα, μη, ήτα, ρο. Ομοιότητες. Η κορυφή της κάθε γωνίας είναι το κέντρο του ρολογιού, το βλέπουμε εδώ, και οι πλευρές της κάθε γωνίας είναι οι δείκτες του ρολογιού. Αυτές είναι ομοιότητες. Και διαφορές έχουν, η κάθε γωνία έχει διαφορετικό άνοιγμα, έχουν διαφορετικό άνοιγμα. Α. Γράφουμε τα ζεύγη των γωνιών που έχουν το ίδιο άνοιγμα. Και Β. Κατατάσσουμε τις γωνίες ανάλογα με το άνοιγμά τους. Το άνοιγμα λοιπόν είναι η γωνία και μετριέται σε μοίρες, το είδαμε και στην εισαγωγή, και ελέγχουμε το άνοιγμά τους με τον γνώμονα. Ο γνώμονας μας έχει εδώ πέρα στη μία γωνία του την ορθή γωνία αποτυπωμένη. Γράφουμε τα ζεύγη λοιπόν των γωνιών που έχουν το ίδιο άνοιγμα. Οι γωνίες λοιπόν είναι φι και ήτα, θήτα και μη, ωμέγα και δέλτα, βήτα και ρο έχουν το ίδιο άνοιγμα. Και πάνω από το γραμματάκι βάζεις ένα καπελάκι, μία γωνία για να δείξει ότι τα γράμματα αυτά είναι, αντιπροσωπεύουν γωνίες. Βήτα, κατατάσσουμε τις γωνίες ανάλογα με το άνοιγμά τους. Ποιες είναι ορθές, ποιες είναι μικρότερες από
από την ορθή γωνία δηλαδή οξείες, και ποιες είναι μεγαλύτερες από την ορθή γωνία, δηλαδή αμβλίες. Προσέχουμε και κατατάσσουμε. Ωμέγα και δέλτα είναι ορθές, φι και ήτα μικρότερες από την ορθή, δηλαδή οξείες, φι, θι, μη, βήτα και ρο είναι μεγαλύτερες από την ορθή, δηλαδή αμβλίες. Ελέγχουμε με το γνώμονα και το επιβεβαιώνουμε. 2. Η Αγγελική και ο Νίκος χρησιμοποίησαν τους γνώμονες που είχαν και κατασκεύασαν τις παρακάτω γωνίες. Και το κοριτσάκι εδώ, η Αγγελική, μας λέει μεγαλύτερη είναι η γωνία που έχει μεγαλύτερο μήκος πλευρών. Εγώ έκανα μια πιο μεγάλη, λέει, γωνία. Εσύ έκανες μικρή γωνία. Έτσι, ίσα ίσα με τις πλευρές του γνώμονα. Εγώ επέκτηνα τις πλευρές του γνώμονα και έφτιαξα μια πιο μεγάλη γωνία. Συζητάμε αν έχει δίκιο η Αγγελική και εξηγούμε στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές μας τον τρόπο με τον οποίο σκεφτήκαμε. Η Αγγελική δεν έχει δίκιο, γιατί για το μέγεθος της γωνίας δεν μετράμε το μήκος των πλευρών, αλλά το άνοιγμα των πλευρών. Και στις δύο περιπτώσεις το άνοιγμα είναι το ίδιο, δηλαδή 90 μοίρες. Βασικές μαθηματικές έννοιες και διεργασίες. Οι γωνίες διακρίνονται σε οξείες, μητέρες δηλαδή, οι οποίες είναι μικρότερες από την ορθή γωνία, τις βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, οξία γωνία, ορθές, εδώ, η μία πλευρά είναι κάθετη στην άλλη, και αμβλίες, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από την ορθή γωνία. Αμβλίες σημαίνει όχι μητερές, στομωμένες, πλατιές. Να κόψετε τον κύκλο από το παράρτημα, να διπλώσετε το χαρτί σε δύο ίσα μέρη, εδώ στο Β λοιπόν το βλέπουμε πως θα γίνει, να διπλώσετε ξανά το χαρτί σε δύο ίσα μέρη, θα προκύψει το Γ σχήμα. Τι γωνία προέκυψε μετά από τα τρία παραπάνω βήματα? Προέκυψε ορθηγωνία, τη βλέπουμε εδώ πέρα. Ορθηγωνία. Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό για να ελέγξετε το είδος της γωνίας? Το χρησιμοποιούμε όπως έναν γνώμονα, δηλαδή το εφαρμόζουμε σε γωνίες και εκτιμούμε το άνοιγμά τους, αν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο της ορθής του εργαλείου μας. Το εργαλείο μας είναι ορθή, την εφαρμόζουμε πάνω σε άλλες γωνίες για να δούμε αν είναι μεγαλύτερες, δηλαδή αμβλίες, ή μικρότερες, δηλαδή οξείες γωνίες. Να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που φτιάξατε και να εντοπίσετε μέσα στην τάξη τα τρία είδη γωνιών που μάθατε και να εξηγήσετε το είδος τους. Παίρνουμε λοιπόν τώρα αυτό το χαρτάκι, το οποίο έχουμε διπλώσει και έχει σχηματιστεί οξία γωνία, και κάνουμε μετρήσεις σε διάφορα σημεία, σε διάφορες γωνίες τις οποίες παρατηρούμε μέσα στην τάξη μας. Μετράμε γωνίες που σχηματίζονται σε θρανία, πίνακα, δείκτες ρολογιού, πίνακα ανακοινώσεων, πόρτες, παράθυρα, κατασκευές μαθητών και άλλα. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι μια γωνία είναι οξία ή αμβλία, συγκρίνοντας τη γωνία αυτή με τη γωνία του γνώμονά μας ή μετρώντας το άνοιγμά της με το μυρογνωμόνιο. Παίρνουμε το γνώμονα και τη μετράμε, ή το μυρογνωμόνιο, και βλέπουμε και λέμε είναι οξία γιατί είναι μικρότερη από την ορθή, είναι αμβλία γιατί είναι μεγαλύτερη. 2. Πώς μας βοηθάει μια σελίδα χαρτιού α4 να βρούμε το είδος της γωνίας? Το χαρτί α4 μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως γνώμονα, καθώς οι γωνίες του είναι ορθές. Το καταλαβαίνεις. Και 3. Ανοίγουμε την πόρτα της τάξης μας, σχηματίζουμε μια οξία, μια ορθή και μια αυλή αγωνία. Μπορούμε να πειραματιστούμε λοιπόν με την πόρτα, προσεκτικά βέβαια, χωρίς να γίνει κάποιο ατύχημα. Συζητάμε τι σημαίνει η έκφραση. Άνοιξε περισσότερο την πόρτα, σημαίνει να μεγαλώσουμε το άνοιγμα της πόρτας, δηλαδή να σχηματίσουμε μεγαλύτερη γωνία. Όταν έχει σχηματίσει οξία γωνία και θέλει να σχηματίσει
Ορθή, θα σου πει κάποιο παιδί, άνοιξε περισσότερο την πόρτα, ώστε αποξία να γίνει ορθή, και άμα θες να σχηματίσεις αμβλία, θα σου πει κάποιο άλλο παιδί, έλα τώρα, άνοιξε κι άλλο την πόρτα, να σχηματίσουμε μεγαλύτερη γωνία.